Ναι, αγαπημένο τραγούδι. Πέτρος Κωστόπουλος μαζί μας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τη μαγειρική, που είναι ένα κομμάτι που φαντάζομαι ότι σε χαλαρώνει. Το έχεις δει και επαγγελματικά κάπως. Ναι, η μαγειρική καταρχήν είναι, την κάνεις για λόγους αγχολητικούς. Δηλαδή, να ξέρεις, η γυμναστική, το σεξ και η μαγειρική είναι τα πράγματα τα οποία σε χαλαρώνουν, διότι σου παράγουν έτσι ενδορφίνες. Γιατί εκεί πέρα. Και όχι μόνο, κάποιοι λένε και το σιδέρωμα. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ. Το έχω κάνει όλα. Διαφορετικές έχω πλύνει, έχω κάνει, έχω σιδρώσει καμιά φορά που κάμισε τελευταία στιγμή όπως τώρα για να έρθω εδώ έτσι μόνο. Αυτά τα λες επίτηδες, γιατί μπορεί να ακούγονται κάπως. Όταν λες δηλαδή και πριν μου έλεγες ότι κάνω δουλειές, ότι από μικρός μαγείρευα, ότι φτιάχνω το κρεβάτι μου. Ισχύουν αυτά. Μα γιατί να πω ψέματα για ένα πράγμα τέτοιο. Δηλαδή, ειδικά μέσα με καμιά γυναίκα πολλές φορές στη ζωή μου, που είναι άτακτη, που τα πετάει από εδώ από εκεί. Πάω και μαζεύω και βρακιά, μαζεύω και τέτοια. Μα, δηλαδή, δεν μπορώ. Μ' αρέσει. Τη μαγειρική μου αρέσει. Η μαγειρική μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά όχι για μόνο, μαγειρεύω και μόνος. Να είναι φίλοι, να καλέσει 5 φίλους, να είναι μια κοπέλα, να είναι 2 κοπέλες, να είναι. Φίλοι. Εντάξει. Και να μαγειρέψει για κάποιον άνθρωπο. Και έχει μια τεράστια αγωνία την ώρα που τρώνε να του κοιτά το πρόσωπο. Δηλαδή τρως και εσύ τους παρακολουθείς, να δεις αν τους αρέσει ή όχι, αν θα σου πούνε ψέματα. Στα παιδιά σου μαγειρεύεις, μαγειρεύεις. Ναι, και είναι περήφανα πάρα πολύ για τη μαγειρική που τους κάνω, ειλικρινά. Ακόμα και στην Αμερική που είναι, παίρνουν τηλέφωνο για συνταγή. Ή ο πιτσιρικάς είναι παντού περήφανος και λέει ο πατέρας μου μαγειρεύει καλύτερα από όλους. Βέβαια, κάθε πιτσιρικάς πιστεύει ότι ο πατέρας του είναι ο καλύτερος από όλους. Αλλά ο δικός μου στο φαγητό τον πιστεύω, διότι ξέρει. Ξέρει, 11 χρονών και ξέρει, μου έχει πετάξει τα μάτια έξω. Όταν κάτι δεν είναι καλό, μου λέει μπαμπά, αυτό σήμερα. Καταλαβαίνει, ξέρει να ξεχωρίζει. Ναι, ναι. Πέρα από το κομμάτι της μαγειρικής, τι άλλο σου αρέσει και ίσως δεν ξέρω, το ετοιμάζεις και επαγγελματικά. Δηλαδή, αν κάποιος τώρα σε ρωτούσε επαγγελματικά, τι κάνεις τώρα. Έχεις το street deli, σωστά το λέω, ναι, που ασχολείσαι. Street deli, ναι. Το οποίο έχει, κάποια ειλικρινά αμερικάνικα σάντουιτς που τα μάζεψα από όλη την Αμερική, από άλλες μεριές, Νέα Ορλεάνη, Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη. Τα κόπιαρα τα έκλεψα, μπήκα στην τηλεόραση, δηλαδή, για να βγουν πραγματικά αυτά τα οποία είναι. Και τα οποία τα έφτιαχνα και σπίτι νωρίτερα, αλλά τα είχα τελειοποιημένα με αλλαγές που κάνεις απάνω. Και ένα δεύτερο μαγαζί, το οποίο δεν είναι δικά μου το μαγαζί, για να μην παρεξηγηθούμε. Δηλαδή, δεν είναι το καταλάβαμε. Ναι, το οποίο φτιάχνω, αυτή τη στιγμή θέλω να φτιάχνω κουζίνα, ντεκορασιών, προμόσιων, το στυλ του μαγαζιού και να τα ελέγχω όλη την ώρα. Γιατί πιστεύω ότι τα μαγαζιά, άμα τα αφήνεις, οι μάγειροι συνήθως κάνουν διάφορες ποικιλίες. Αν είναι ένας μάγειρας πάρα πολύ καλός, όπως ο Καλίδης, κάνει τη δουλειά του αυτός. Ανοίγει το μαγαζί του και το κάνει. Αν το κάνουν άλλοι άνθρωποι επενδύοντας κάπου, θα πρέπει να έχεις συνέχεια από πάνω, να έχεις κάνει συνταγές. Είναι ένα άλλο που το οποίο είναι γαλλικό μπιστρό και το οποίο λέγεται Οντεόν και είναι στη Βαλαωρίτου. Ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο δηλαδή για σένα. Ναι, αλλά και αυτό είναι ένα κομμάτι. Την άλλη μεριά παίζω μουσική. Δηλαδή κάνω τον DJ. Τον έκανα από πιτσιρικάς, από 16 χρονών. Αυτό δεν έχει ηλικία, Πέτρο μου. Εξαρτάται, πώς είσαι. Στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, δεν ξέρω, εγώ όχι, είναι ένα κομμάτι που υπάρχουν το DJs, δηλαδή αυτοί είναι, που παίζουν DJs, μουσική ναι, DJs συνεχίζουν είναι, χρόνια ή είναι, ας πούμε, μόνο όχι, τα 20χρονα, Όχι, μόνο 20χρονα δεν είναι. Μόνο 20χρονα δεν είναι. Αυτό γίνεται, ξέρω εγώ, σε ένα υπαρχιακό μαγαζί που παίζει το παιδί εκεί. Αλλά οι πιο πολλοί είναι χρόνια, 10, 20, 30 χρόνια στο κουρμπέτι, ας πούμε. Δεν είναι. Ο Μοράλες, ξέρω εγώ, είναι μεγάλος άνθρωπος και είναι εκπληκτικός DJ. Το θέμα είναι τι feeling έχεις, όπως επίσης οι εμπειρίες οι οποίες έχεις ή το μοντέρνο. Το μοντέρνο αναγκαστικά δεν πηγαίνει με νέο άνθρωπο, ντε και καλά. Το μοντέρνο πάει με μοντέρνο μυαλό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ή το κυνηγάς ή δεν το κυνηγάς αν σου συμβεί έτσι. Εγώ νομίζω ότι έχω ένα χαλασμένο τσιπ καμιά φορά στο κεφάλι Γιατί? Μου. Διότι τα πράγματα τα οποία μου αρέσουν προσωπικά δεν είναι της ηλικίας μου, θα σου λέγα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία η μουσική που μου αρέσει, εγώ να μου αρέσει με ένα R&B, hip hop, αυτό ξέρω εγώ. Λέω μπα και είσαι χαζό, μπα και είσαι γκάου. Δηλαδή τα αρέσει το γιο μου τώρα 11 χρονών και αρέσει και σε μένα. Ή διάφορα άλλα πράγματα που συμβαίνουν. Μ' αρέσουν πράγματα έτσι. Άρα κάποιο τσιπάκι έχω ή χαλασμένο. Έχεις απλά έναν μοντέρνο τρόπο ζωής. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Πιστεύω πως έχω χαλασμένο τσιπ. Δεν νομίζω. Και δεν προσαρμόζομαι στην πραγματικότητα της ηλικίας μου. Δεν θα σου καταλογίσουν το τσιπ γι' αυτό. Θα μπορούσε. Γιατί ξέρεις, υπάρχει ένα που λένε τέλος πάντων κοινή λογική. Και η κοινή λογική είναι δύσκολο πράγμα να υπάρξει, ξέρεις. Τα πράγματα ξέρεις είναι ένα και ένα κάνουν δύο, δύο και δύο κάνουν τέσσερα. Στην Ελλάδα που ζούμε το 2018 δεν υπάρχει κοινή λογική. Αν έχεις κοινή λογική, μάλλον πρέπει να είσαι ένας δυστυχής άνθρωπος, διότι πρέπει να ντυλάρεις με ανθρώπους που δεν έχουν καμία. Τηλεόραση. Πάω σε ένα άλλο κεφάλαιο. Α, μουσική, τηλεόραση. Τα εστιατόρια που επιμελείσαι. Τηλεόραση, το κεφάλαιο τηλεόρασης. Τηλεόραση. Τηλεόραση έχουμε πέσει σε μια φάση. Πάρα πολύ περίεργη.
Δηλαδή, θα βλέπω... σε δούμε κάπου φέτος. Προτάσεις έχουν μπορεί, υπάρξει το καλοκαίρι. Μπορεί στο δεύτερο εξάμηνο να συμβεί αυτό. Υπάρχει μια κουβέντα για το δεύτερο εξάμηνο. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Υπάρχει μια κουβέντα και δεν λέω τίποτα άλλο. Γιατί έχω αρχίσει να πιστεύω στην καντεμιά και στην κακογλωσσιά. Πιστεύεις το μάτι. Το μάτι πιστεύω πολύ άσχημα. Γιατί σε καντέμια. Το μάτι το έχω δει εγώ. Το μάτι έχω δει άνθρωπο, όσο και αν φανεί γελίο. Μπορεί να είμαι και γελίος, με συγχωρείτε. Έχω δει άνθρωπο να με κοιτάζει και να βλέπω ηλεκτρικά κύματα στον αέρα και μετά από λίγο να ξερνάω απ' έξω. Όπως ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η μαμά μου μας χαιρέτησε, όπως και μια άλλη κυρία, η πρώην πεθερά μου, ξέρω ότι με ξεματιάζει. Δηλαδή το πιστεύω και δεν πιστεύω ότι είναι μάτι μεταφυσικό. Πιστεύω ότι υπάρχουν ενέργειες που κάποιοι άνθρωποι μπορούν να περάσουν και να φτάσουν σε σένα. Ενέργειες αρνητικές, ενέργειες θετικές. Δηλαδή η ενέργεια είναι, εκπέμπουμε σαν άτομα ενέργεια. Αυτή η ενέργεια μπορεί να μεταφραστεί και σε μάτι, όπως λένε. Γιατί σε κατέμιασαν. Τι συνέβη. Που ξέρω, εγώ. Όχι, τι συνέβη, λέω. Έγινε κάτι. Όχι, ρε παιδάκι, με τηλεόραση μου λες, ναι. Ήταν τρεις φορές, ξέρω εγώ, κλεισμένο να συμβεί και δεν συνέβη. Γιατί. Γιατί κάποιος είπε, α, εμένα δεν μου αρέσει η μάπα αυτού νου. Αφεντικό. Μάτι δεν το λες. Όχι, δεν το λέω. Ναι. Δεν μου αρέσει αυτό. Την άλλη φορά, όχι, δεν είναι για τώρα, είναι για το. Ακυρώθηκε το project. Οπότε τώρα. Όποιος έχει καεί από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Γι' αυτό σου μιλάω έτσι με τόσο. Άλλωστε η τηλεόραση αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια επιλογή συνολικά η τηλεόραση. Αν εξαιρέσουμε 3-4 άτομα που τα ξέρουμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε είσοδο πολλών νέων ανθρώπων στη τηλεόραση. Και ενώ κάποιες σταθερές αξίες, θα λέγαμε, δεν υπάρχουν στη τηλεόραση. Ίσα-ίσα, δεν βλέπουμε καινούργια. Μα όχι, γιατί εγώ βλέπω σε όλα τα κανάλια νέα κορίτσια να βγαίνουν. Ίσα-ίσα, με την κρίση και με όλα αυτά δεν βλέπουμε καινούργια. Μα εγώ δεν βλέπω αυτούς που. Το ότι υπήρχαν κάποια άτομα σε άλλους ρόλους και τώρα τους δόθηκε ευκαιρία είναι άλλο. Πάντως, νέα πρόσωπα δεν είναι. Ζούμε στην Ελλάδα σε μια κατάσταση. Το οποίο το βλέπω στο Instagram. Το οποίο Instagram θα ήθελα να μπορούσα να το κλείσω παρότι μου αρέσει πολύ. Όσον αφορά τα κορίτσια κυρίως, αλλά και αγόρια. Βλέπεις ότι υπάρχει μια αναζήτηση διασημότητος να γίνουμε τέτοια καλά γνωστοί όπου και να πάμε. Πάμε σε ένα ξεφτυλό σοου, πάμε σε ένα σεξο σοου, λαβο σοου, οτιδήποτε άλλο, χωρίς να έχουμε τίποτα σαν προσόν. Το οποίο είναι σχιζοφρενικό. Δηλαδή, ο καθένας πιστεύει πια, φτάσαμε σε μια περίοδο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην έχει κανένα προσόν. Όχι, να μην έχει προσόν για το συγκεκριμένο. Υπάρχουν προσόν. Αν είμαι καλός μαγείρας, δεν σημαίνει ότι είμαι καλός τηλεοπτικός παρουσιαστής. Αν είμαι καλός υδραυλικός, δεν σημαίνει ότι είμαι καλός για να παίξω μια εκπομπή. Πέτρο. Όχι, μιλάω, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Λέω ότι είμαστε σε μια φάση που το βλέπεις από το Instagram σου ξεκίνησα μέχρι την τηλεόραση. Όπου ντέτε καλά υπάρχει ένα θέμα διασημότητας. Νομίζω ξέρω... ότι δεν είναι αυτό. Νομίζω ότι πια σε όλους τους χώρους ξεχωρίζουν πια πρόσωπα τα οποία δεν έχουν από πίσω π.χ. τραγουδιστές. Μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει μέσα από το YouTube και από τη στήριξη του κόσμου χωρίς να έχει μια τεράστια δυσκολία. Όχι, δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για τηλεόραση. Μπορεί μια στυλίστρια να ξεχωρίσει με το Instagram. Μια fashion, δεν ξέρω πώς. Ποια στυλίστρια, παιδάκι μου, εδώ πέρα. Ποια στυλίστρια, Θεή μου, εδώ πέρα. Δίνεται μέπεις, δυνατότητα να μπεις μέσα. Στο μέσο, άμα μπεις μέσα. Να αποκτήσεις κοινό. Έχω δει, είσαμε 3.000 να κάνουν τους fashion bloggers, ας πούμε, και να είναι ντυμένες καρκάτσουλα. Έχω δει 20.000 κοριτσάκια να βγάζουν αυτό, να βγάζουν το πίσω, να κάνουν εκείνο, να έχουν τα χίλια αυτά τα, που τα έχουν κάνει σαν μπάπιες για να κάνουν μια καριέρα. Έχω δει next model. Έχω δει, δηλαδή, έχω δει δεκάλεπτα. Δεκάλεπτα. Ποιο είναι το σχόλιο σου. Το σχόλιο μου είναι ότι. Και εμείς, γιατί έχω κάνει την κριτική επιτροπή 2-3 φορές στη ζωή μου, σε προηγούμενες φάσεις που η κοινωνία ήταν πιο χαρούμενη, που η κοινωνία ήταν το 2010, το 8, το 8 και οτιδήποτε άλλο, μπορούσε να έχεις μία μικρή, αν θες, ας πούμε, αιχμηρότητα σε κάποιες παρεμβάσεις. Βλέπω, π.χ. ας πούμε, ότι ακούω σχόλια τα οποία πλέον το 2018, που οι άνθρωποι είναι πληγωμένοι σε αυτή τη χώρα, δηλαδή πιο πολύ χρειάζεσαι θάρρος παρά ασφαλιάρα, να γίνονται εκφράσεις. Οι οποίες είναι πάρα πολύ βαριές. Η άλλη μισή που είσαι, ας πούμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, και εσύ που είσαι μισή, γιατί πήγες. Θέλω να πω σε ύψος, άκουσα αυτό το σχόλιο στο Next Model. Δεν τα λες έτσι. Ή αν μια κοπέλα την έχει διαλέξει, ξέρω εγώ, που έχει γίνει θέμα τελευταία με την Ιωάννα Μπέλα, τα χίλια, τα στήθη, δεν ξέρω τι άλλο. Η οποία βγήκε για Star Ελλάς. Ναι, εντάξει. Τώρα πλέον ο θεσμός της Star Ελλάς δεν έχει ούτε μία σχέση με το θεσμό του Star Ελλάς που ξέραμε, που ξεκίνησε ο Αντένα το 1990 και το οποίο είχε ένα γκλάμουρ για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το γκλάμουρ, όπως είδαμε και τις εικόνες. Όταν επανέλθουν τα πράγματα, θα επανέλθει και αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι μια κωμωδία. Τέλος πάντων, είναι σε πιο μπάσο level που λένε, πιο χαμηλό level. Όταν σταματάει, το καταλαβαίνεις και εσύ οτιδήποτε για να ξαναξεκινήσει, θέλει. Δεν είναι πάντα, γιατί τα πράγματα επαναλαμβάνονται, όπως είπε κάποιος φιλόσοφος κάποτε, σαν κωμωδία ή σαν τραγωδία. Τα ίδια δεν επαναλαμβάνονται. Το ίδιο πράγμα δεν ξαναγίνεται ποτέ. Η επανάληψη σημαίνει τραγωδία ή κωμωδία.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε κάπου εκεί. Είναι το στοιχείο του θεσμού, γιατί γίνεται κάθε χρόνο. Ναι, αλλά έπαψε, λέω, να έχει εκείνο το γκλάμουρ το οποίο είχε. Και θέλω να αποφωνάει στην Ιωάννα Μπέλα, που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κορίτσι και το οποίο όμως έχει κάνει τα χείλια έτσι όπως τα έχει κάνει. Εσένα σε ενόχλησε, θα έκανε τέτοια κριτική για τα χείλη τη? Εγώ θα έλεγα ότι εφόσον πρόκειται να κόψω κάτι και ξέρω τι είναι να κόψω, το είχα κόψει από πριν. Δεν θα έφανα κάποια πολύ γνωστή κοπέλα, γιατί είναι πολύ γνωστή κοπέλα στο modeling, ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα, για να τη κάνω. Είναι η φάση όμως επιλογής, νομίζω, και τέτοιο, αν περνάς το παιχνίδι, όχι. Τέτοιο βίσμα. Ναι, εντάξει, όλα είναι σχετικά και στο modeling έχουν αλλάξει τα πράγματα και οι παχουλές έχουν χώρο, γιατί υπάρχουν, πραγματικά έχουν χώρο, ενώ και μια παχουλή κοπέλα έχει, οι Αμερικάνοι, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή έχουν ολόκληρη βιομηχανία, η οποία είναι, ξέρω εγώ, πάνω από τα 65, 70, 80 κιλά, ας πούμε, σε μόδα, γιατί πολλές γυναίκες είναι έτσι και πρέπει να υπάρχει, δεν μπορεί να είναι ζιζέλ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δεν είναι κοινωνία να έχουμε ένα μοντέλο το οποίο δεν και καλά θα πρέπει να είναι καλά, έτσι η γυναίκα. Καλά, είχε περάσει σε ένα άλλο άκρο που ήταν πάρα πολύ αδύνατα τα μοντέλα και ήταν και άλλα τα πρότυπα. Ναι, ήταν, και αυτό υπάρχει ακόμα, αλλά δίπλα σε αυτό υπάρχει και το μεσαίο, υπάρχει και το μεγάλο μέγεθος και το οποίο το βρίσκω όχι μόνο δημοκρατικό, το βρίσκω πάρα πολύ σωστό, διότι τι να κάνει μια γυναίκα, γιατί πολλές φορές οι γυναίκες παρασύρονται και πάνε να φορέσουν αυτό που φοράει μία που είναι 55 κιλά και η άλλη είναι 75 κιλά, με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται κωμωδία. Οπότε το να υπάρχει μια μόδα η οποία να απευθύνεται σε ένα τέτοιο κοινό είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, από ό,τι έχω δει δεν τηρούνται. Γιατί μάλλον κάνει πιο σεξ. Γιατί μου το πας αλλού τώρα. Το στενό. Μα εσύ στην Κριτική Επιτροπή θα ήσουν, γιατί θα μπορούσες να ήσουν γλυκούλης. Θα ήσουν γλυκούλης. Θα ήμουν πολύ γλυκούλης σήμερα. Ναι, γιατί επαναλαμβάνω ότι σήμερα η Ελλάδα. Είπες ζει... πριν από λίγο τη λέξη καρκάτσουλο. Ναι, εντάξει, δηλαδή τώρα να υποθέσουμε. Εγώ δεν ανήκω στους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι όλοι είμαστε το ίδιο έξυπνοι, ότι είμαστε όλοι το ίδιο ικανοί. Ότι όλοι θεωρείς ότι η Άννα Μπέλα δεν ήταν όμορφη. Πες μου λίγο ειλικρινά. Έτσι, πώς ήταν τα χιλάκια της. Δεν ήταν όμορφη. Η Μπέλα είναι μια κούκλα. Είναι κούκλα. Τα χίλια της όμως αυτά είναι τρομακτικά. Α, και σένα σου φάνηκε. Τρομακτικά, ναι, γιατί βγαίνει διπλό προς τα μέσα. Δεν κάνει αυτό που κάνουν οι άλλες που βλέπω στο Instagram της Πάπιας. Κάνει ένα παχύ πράγμα το οποίο είναι αντιαισθητικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Όχι, το πρόσεξα, το έπαθα. Γιατί τόσο ωραία κοπέλα, τέτοια χαζομάρα γιατί να την κάνει, κάνω το σταυρό μου. Δηλαδή, εντάξει, okay, να κάνεις μια μύτη. Μια γυναίκα μπορεί να την κάνει. Μπορεί να στήθος επίσης, μπορεί να το δεχθώ. Αλλά να πάει να κάνει το εφέ της Πάπιας. Περί αυτού πρόκειται, τη Πάπια ή δεν ξέρω, τη παραμόρφωση να κάνει έτσι, είναι γελίο. Και θα ήθελα να πω στις γυναίκες ότι και λίγο να τσιμπάνε τα χείλια, οι μικρές. Μεγάλες το να τα ξαναφέρουν γιατί έφυγε το κολαγόνο στα ίσια, το βρίσκω cool να ήταν όπως ήταν. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πλαστική στα χείλια και να μην φαίνεται από τα 200 χιλιόμετρα. Τα κορίτσια σου ποτέ σου έχουν κάνει κουβέντα ότι θα ήθελαν κάτι να κάνουν? Βέβαια είναι κούκλες. Ναι, όχι, για επίπεδο προσώπου ποτέ. Μία κάτι είπε περί στήθους και λέμε καλά, στο μέλλον βλέπουμε. Δεν θα ήμουν ενάντια σε κάτι το οποίο θα ήταν σωστό. Λέω την ενάντια εκεί που γίνεται, λέω και λέω και το Instagram. Το Instagram δηλαδή ξεφτυλίζει στην κοινωνία. Δηλαδή βλέπεις αυτό το πράγμα συνέχεια, το έτσι, το έχουν χώσει και όλα, το κάνουν και έτσι. Και είναι disgusting. Κυρίως νομίζουν ότι είναι σεξι, είναι πολύ όμορφες. Υπάρχει μια χαζομάρα η οποία δέρνει στο Instagram. Και επίσης είναι και γελίο αυτό το ζωάρα που βγάζουν όλη την ώρα. Πάει μια κοπελιά εδώ και βγάζει, την κάλεσε κάποιος, βγάζει το σκάφος, βγάζει το σούσι, βγάζει το άλλο. Ντε και καλά να κάνουμε μια ζωάρα. Αυτό το συχαίνομαι. Αυτό είναι μια καινούργια ιστορία η οποία δεν μπορώ να την κρίνω. Εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα πρέπει να έχουν χιούμορ, αυτό σαρκασμό, να δείξει ένα ωραίο μέρος. Δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα. Και εδώ είναι σε ένα δίχτυ παρουσίαση προϊόντος. Και το προϊόν είναι ο άνθρωπος. Τέθηκε ένα θέμα το πρωί. Εγώ ακούω, κάνω ρωτήσεις και σε όχι, ακούω. Όχι, εγώ σου λέω, για μένα το μια Instagram, τελευταία ερώτηση το Instagram γίνεται μια παρουσίαση τέτοια. Έκανε μια τοποθέτηση, για μένα πάρα πολύ σωστή, ο Γιώργος Καπουτζίδης με αφορμή στο Ελλάδα έχει ταλέντο, ένα παιδί το οποίο τραγούδησε ένα τραγούδι ραπ με θέμα το bullying. Και μίλησε για τους γονείς και πως οι γονείς έχουν μεγάλη ευθύνη. Μόνο. Που αφήνουν τα παιδιά να κάνουν bullying ουσιαστικά. Μόνο. Για μένα τα παιδιά είναι άγρια. Τα παιδιά από παλιά που ήμασταν εμείς, που δεν υπήρχε το bullying με αυτή τη μορφή τέλος πάντων που υπάρχει τώρα, γιατί η κοινωνία έχει γίνει πάρα πολύ επιθετική. Αυτή τη στιγμή ο ένας τρώει το διπλανό του, ο ένας ζηλεύει το διπλανό του γιατί πήρε ένα μηχανάκι. Υπάρχει ο φθόνος, έχει φτάσει στην κορυφή, έστω και αν ο άλλος έχει ένα τριανταφυλάκι παραπάνω από τον ίδιο. Δηλαδή η κρίση μας έχει αλωτριώσει πάρα πολύ άσχημα και σαν λαό. Για να γυρίσω λοιπόν σε εκείνο, και το bullying παρουσιάζει μια έξαρση σε σχέση με αυτό το οποίο ζούσαμε. Όχι ότι δεν υπήρχε παλιά. Και παλιά λέγαμε το γυαλάκια, πως είσαι έτσι, ξέρεις, αλλά ήταν όλα σε μια πιο χαλαρή μορφή. Αυτή τη στιγμή και το έχω ζήσει και το έχω αντιμετωπίσει. Με τα παιδιά, εννοείς. Με τα παιδιά. Δηλαδή. Και συμφωνώ απόλυτα με τον Καπουζίδη. Δηλαδή, η μικρή μου η κόρη, η μεγάλη μου η κόρη, η Αμαλία, υφίσταται στο σχολείο την επίθεση ενός κοριτσιού,
που ήταν λίγο, πώς θα το πούμε, με την σύγχρονη, για να είμαστε και πολιτικά correct, λίγο πιο μεγάλο σε όγκο, ήταν πιο δυνατό, πιο ψηλό, πιο αυτά. Την έσπρεχνε, την πήρε το τέτοιο, της έπαιρνε τα μολύβια, πέταγε το μπουφάν, οτιδήποτε άλλο. Λέει, και το παιδί γύρισε σπίτι και έκλαιγε. Πήγαμε στον καθηγητή, γιατί πρέπει οι καθηγητές αυτά να την αντιμετωπίζουν. Πήγαμε στον καθηγητή και είμαστε στον καθηγητή, σας παρακολουθούμε πάρα πολύ, αντιμετωπίζει το φαινόμενο. Φωνάζει τους γονείς, τους μιλάει. Οκ. Μετά από ένα μήνα πάλι τα ίδια. Κλαμμένο το άλλο σπίτι. Ξαναπάμε στον καθηγητή. Θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Και λέω, δεν φαντάζομαι να ξαναγίνει τρίτη φορά, και λέω, μην το αναλάβετε εσείς, μην πάρετε εσείς τηλέφωνο. Και δεν πήρα τηλέφωνο και περίμενα το σχολείο, ξέρεις, να το τελειώνει. Την τρίτη φορά που συνέβη, πήρα τον μπαμπά και του είπα, κοίταξε να δεις, έρχομαι όπως είμαι. Και διάφορα άλλα πάρα πολύ κοσμητικά επίθετα. Από εκείνη τη στιγμή τελείωσε. Δηλαδή, ο γονιός δεν ήθελε να καταλάβει ότι το παιδί του κάνει bullying, όχι, ήταν καλό παιδί. Έτσι, το φορτώνει ενάντια σε άλλα παιδιά, βγάζει το δικό του πρόβλημα, γιατί ένα παιδί που το κάνει υφίσταται βιασμό το ίδιο σπίτι του. Άρα είναι 100% συμφωνώ με το Αποζήτη, είναι θέμα γονιών. Και είναι θέμα γονιών από την άλλη μεριά να αντιμετωπίσουμε. Το αντιμετώπισε με το πτυρικά. Και επειδή ήταν αγόρι, λέω: ρίξω μια μπουνιά να τελειώνουμε. Του ρίξε μια και τελείωσε. Αφού πήγαμε μία φορά, πήγαμε δύο φορές, την τρίτη έφαγε μια μπουνιά ο άλλος και σταμάτησε. Τώρα αυτό δεν είναι λύση. Όχι, μα δεν είναι όμως να περιμένω κι εγώ μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Το κορίτσι ήταν αλλιώς. Το αγόρι ήταν αλλιώς. Πρέπει να κερδίσει και λίγο το χώρο του και το σεβασμό. Και λέω: θα μου κάνει τη χάρη να έρθει μια μέρα το πρωί που έχουμε τα ωραία μας τα θέματα. Μια προσωπική χάρη. Γιατί μαζί σου ο χρόνος περνάει και δεν το καταλαβαίνω. Όχι, σε όλα τα νέα που σχολιάζουμε. Τα νέα του σχολεία. Στα κόσυπ. Ναι. Άρα με τον Καπουζίδη θέλω να σου πω συμφωνώ. Από ό,τι κατάλαβα, ο χρόνος πέρασε. Εδώ και ώρα. Α, πέρασε εδώ και ώρα. Ναι. Κρίμα, δεν προλάβαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τις ομορφιές σου. Ευχαριστώ. Βλέπω πολύ τα παιδάκια σου να αθλούνται και χαίρομαι πάρα πολύ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πέτρος Κωστόπουλος, κυρίες και κύριοι, εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας και χαρά σας.